Καλωσορίζουμε τον κύριο Βάκη Τσιομπανίδη, πρόεδρο του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Κομμάτος Ελλάδος, με έδρα την Ορεστιάδα. Κύριε Τσιομπανίδη, καλώς ήρθατε στο Μιλιτέρ. Πρώτα απ' όλα, θέλαμε να μας πείτε τι είναι το Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο, από ό,τι κατάλαβα, δεν είναι κάτι καινούριο. Απλά εμείς στην Αθήνα, εδώ οι Αθηναίοι, δεν το γνωρίζουμε, έτσι. Κύριε Καρφινόπουλε, καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Πάμε στην πρώτη ερώτηση. Τι είναι το Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδος? Το Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδος ιδρύθηκε το 2014, λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2014, και έλαβε τότε 1,15 ημερών. Είχαμε πάρει το 0,6% την πρώτη φορά που μετήχαμε στις εκλογές. Στην κυριολεξία, είναι ένα απάβγασμα να πούμε ότι ο ελληνικός λαός, το ελληνικό κράτος, έχει χάσει τα τελευταία χρόνια τη διατροφική του αυτάρκεια. Και θεωρούμε ότι ο πρωτογενής τομέας είναι ο κυριαρχικός πυλώνας, είναι ο πρωταρχικός πυλώνας. Θεωρούμε ότι δεν μπορείς να έχεις δευτερογενή ή τριτογενή τομέα αν δεν έχεις τον πρωτογενή. Επίσης θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για εθνική κυριαρχία ή για εθνική αξιοπρέπεια αν δεν έχεις διατροφική αυτάρκεια. Να σας θυμίσω ότι μία από τις απειλές του Σόιμπλε όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια των μνημονίων ήταν ότι θα αφήσει τον ελληνικό λαό να πεθάνει από την πείνα. Θα μπορούσε να υφίσταται μια τέτοια απειλή αν είχαμε διατροφική αυτάρκεια που κάποτε είχαμε, έτσι. Το 1981, πριν να μπούμε στην τότε ΟΚ, η Ελλάδα είχε 117% διατροφική αυτάρκεια. Και σήμερα που μιλάμε, η διατροφική μας αυτάρκεια έχει πέσει κάτω από το 20%. Ήταν μια συζήτηση η οποία, όπως πολύ σωστά είπατε, γινόταν όλα τα χρόνια των μνημονίων και εξακολουθεί να γίνεται, ότι πάσχουμε πάρα πολύ στον πρωτογενή τομέα. Περάσαμε 3 μνημόνια, έχουν περάσει 13 χρόνια. Έχει γίνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να ενισχύσουμε αυτό που λέμε πρωτογενή τομέα, να ενισχύσουμε την αγροτική μας παραγωγή, την κτηνοτροφική μας παραγωγή, ή πάμε προς το χειρότερο? Πάμε προς το χειρότερο. Δυστυχώς δεν βάλαμε μυαλό ούτε από τον COVID-19, από τον κορονοϊό, όταν οι γειτονικές μας χώρες όλες, η Ουκρανία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, ακόμα και το Βιετνάμ, απογόρευσαν τις εξαγωγές εισιτηρών. Είχαμε δει ότι η Ολλανδία είχε βάλει πλαφόν στα ΟΔΕ. Σε κάποια στιγμή, δηλαδή, εν μέσω πανδημίας, φοβούμενοι ότι δεν θα μπορούν να καλύψουν τη δικιά τους διατροφική αυτάρκεια, απογορεύσαν τις εξαγωγές. Εμείς ως χώρα διακινδυνεύσαμε τότε, εκείνο το διάστημα, ευτυχώς δεν κράτησε πολύ, να πούμε το ψωμί ψωμάκι, δεν βάζουμε μυαλό. Πάμε τώρα στην ειδική επιχείρηση στην Ουκρανία. Είχαμε πρόβλημα το πρώτο διάστημα, όταν οι Ρώσοι δεν επιτρέπαν, να πούμε, τις εξαγωγές ρώσικων αλλά και ουκρανικών σιτηρών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην Αφρική. Μέχρι που επήλθε η συμφωνία του Πούτιν, τη συμφωνία, η περιβόητη συμφωνία των σιτηρών, και στην κυριολεξία σωθήκαμε το τελευταίο διάστημα. Σκεφτόταν να κάνουν εισαγωγές σιτηρών από την Αργεντινή. Αυτό θα γινόταν ακριβώς όπως έγινε και με το LNG, έτσι. Παίρναμε το φτηνό ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο, αρχίσαμε να παίρνουμε LNG από τους Αμερικανούς με την τριπλάσια της τιμής. Αυτό θα ανέβαζε την τιμή στο ράφι, στα προϊόντα που αγοράζει ο καταναλωτής, και ειδικά στα ζυμαρικά, στο ψωμί, στο αλεύρι. Είδαμε ότι το αλεύρι τριπλασιάστηκε η τιμή του. Αλλά βλέπουμε ότι αυτό χτυπάει κατευθείαν, έχει αντίκτυπο και στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, γιατί τα ζώα για να τραφούν χρειάζονται σιτηρά. Άρα ανεβαίνει και η τιμή του γάλακτος. Βλέπουμε τη φέτα που έχει φτάσει τα ράφια του σούπερ μάρκετ, αλλά και η τιμή του κρέατος. Βλέπουμε και το κρέας ότι καθημερινά η τιμή του εκτοξεύεται. Είπατε ότι το 1981 η διατροφική μας επάρκεια ήταν 117%. Όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε φτάσει να έχουμε πέσει κάτω από το 20%, κατηγορείται περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές της ή τις ελληνικές κυβερνήσεις που δεν αντιστάθηκαν σε αυτές και δεν τόνωσαν την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή? Το ένα έχει να κάνει με το άλλο. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και ειδικά οι δανειστές μας ήθελαν να εξαλείψουν παντελώς την ελληνική παραγωγή. Το είδαμε με την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, όπου ήμασταν όχι μόνο αυτάρκες, αλλά ήμασταν και ο κύριος εξαγωγέας των Βαλκανίων, αλλά και τις ελληνικές κυβερνήσεις, οι οποίες στην ουσία υπέκυψαν στις πιέσεις των δανειστών μας και γίναμε από εκεί που ήμασταν μια αυτάρκης ως χώρα. Είχαμε μια αυτάρκεια άνω του 117% και κάναμε και κάποιες εξαγωγές. Τώρα γίναμε αποκλειστικά εισαγωγές. Από πού όμως γίναμε εισαγωγές, μια χώρα η οποία δεν έχει να επιδείξει τίποτα άλλο εκτός από πρωτογενή τομέα και τουρισμό?
από τα δανεικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο διωγγώνει καθημερινώς όταν δανείζεσαι ακόμα για να ταΐσεις το λαό σου, διωγγώνεις καθημερινώς το εξωτερικό χρέος. Το εξωτερικό χρέος, αν δούμε ότι όταν είχαμε τη διατροπική μας αυτάρκεια και όταν είχαμε παραγωγή ως χώρα, δεν είχαμε τεράστιο εξωτερικό χρέος. Το χρέος ήταν των τραπεζών και ήταν εσωτερικού. Εσωτερικής μορφής. Τώρα πλέον διαγκώνεται και το εξωτερικό χρέος, γιατί δανειζόμαστε. Φανταστείτε τώρα ότι πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια δίνουμε κάθε χρόνο για να εισάγουμε ζωοκομικά προϊόντα. Άλλα τόσα για προϊόντα φυτικής παραγωγής, δηλαδή δίνουμε ένα μνημόνιο για να εισάγουμε τρόφιμα. Κύριε Τσιουμπανίδη, η νέα γενιά, οι νέοι άνθρωποι μπορούν να στραφούν προς την αγροτική παραγωγή και την κτηνοτροφία, γιατί κακά τα ψέματα, ειδικά εμείς εδώ οι Αθηναίοι, τα παιδιά μας κοιτάμε να τα κάνουμε κάτι άλλο και τα απομακρύναμε από αυτή την οικονομική δραστηριότητα. Υπάρχει ελπίδα, υπάρχει προοπτική για νέο κόσμο να ασχοληθεί με την αγροτική παραγωγή και την κτηνοτροφία. Κύριε Καρπουτόπουλε, με το χέρι στην καρδιά δεν θα συμβούλευα σε κανέναν να το πράξει. Στην κυριολεξία, οι κυβερνήσεις έχουν καταστήσει ασύμφορη την αγροτική παραγωγή. Και εδώ, τη στιγμή που μιλάμε σήμερα, οι αγρότες φέτος σπήρανε, οργώσαν τα χωράφια με 2 οίκους πετρέλαιου. Είμαστε η μοναδική χώρα η οποία δεν έχει αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο. Ό,τι πληρώνετε εσείς σαν δίζελ αυτοκίνητο, πληρώνει και ένας αγρότης για να σπείρει το χωράφι, για να οργώσει το χωράφι, να παράξει τροφή για αυτήν την χώρα. Δυστυχώς οργώσαν και σπήραν με ένα πολύ ψηλό κόστος, με 2 οίκους το πετρέλαιο, με 1,5 ευρώ το κιλό λίπασμα. Και τώρα τι γίνεται, αφήνουν αφιδώς να έρχονται στη χώρα μας χωρίς κανένα δασμό ουκρανικά σιτηρά, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταγωνιστεί ο Έλληνας αγρότης τον Ουκρανό και να δουλεύει με ζημία. Όπως με ζημία δουλεύουν τα τελευταία. Οι τιμές στα κτηνοτροφικά προϊόντα, στο γάλα και στο κρέας, και πάλι αυξάνονται λόγω Ουκρανίας, γιατί έχουμε πρόβλημα με τις ζωοτροφές. Δημιουργείται ένα θέμα και εκεί τεράστιο με τις ζωοτροφές. Κύριε Τζιουμπανίδη, είδα στις ανακοινώσεις σας, έχετε ασχοληθεί με ένα θέμα που εμείς εδώ στην Αθήνα το έχουμε πάρει λίγο ελαφρά και το ακούμε και το διαβάζουμε μόνο ως lifestyle θέμα. Δηλαδή, στην Ευρώπη βλέπουμε ότι, και όχι μόνο στην Ευρώπη και στην Αμερική και στη Δύση γενικότερα, έχουν αρχίσει και προσπαθούν να λανσάρουν ως μόδα ότι θα είναι καλό να αρχίσουμε να τρώμε έντομα, να τρώμε ερπετά, να τρώμε διάφορα πράγματα τα οποία ούτε μπορούσαμε να τα διανοηθούμε. Τι είναι αυτή η υπόθεση? Κοιτάξτε, κύριε Καρπονόπουλε, το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι αυτή η ελίτ, αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να εγκαταστήσουν τη νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων, τη νέα δικτατορία, το λέω εγώ, ο Bill Gates συγκεκριμένα, έχει φτιάξει στην Ολλανδία εργοστάσιο τεχνητού κρέατος. Και στρέφονται προς τα εκεί, κατηγορώντας στην ουσία την κτηνοτροφία αλλά και την γεωργία, ότι είναι αυτή η οποία ευθύνεται για την κλιματική αλλαγή. Στην Ολλανδία αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είδαμε τεράστιες εξεγέρσεις των κτηνοτρόφων και των αγροτών. Στην Ολλανδία η κυβέρνηση Ρούτε είχε πάρει την απόφαση βίας μείωσης των κτηνοτρόφων, των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων κατά 50%. Και είχε ήδη ξεκινήσει, να πούμε, βία να κλείνει κτηνοτροφικές μονάδες οι οποίες συνόρευαν με περιοχές Natura. Εκεί είδαμε τις διαδηλώσεις των Ολλανδών και μάλιστα, αφού είδαν ότι δεν βγαίνει τίποτα με τις δυναμικές, πάρα πολύ δυναμικές αγροτικές κινητοποιήσεις, αποφάσισαν να φτιάξουν και εκεί, πολλά χρόνια αργότερα μετά το ΑΚΕΛ, αγροτικό κόμμα. Το αγροτικό κόμμα, σας πληροφορώ ότι στις τελευταίες εκλογές, προ ενός μήνα και κάτι, έγινε κυβέρνηση στην Ολλανδία. Και πάνε να αποτρέψουν αυτά τα νομοσχέδια τα οποία είχε ψηφίσει η κυβέρνηση Ρούτε για τη μείωση των αγροτών και των κτηνοτρόφων στην Ολλανδία. Αλλά από εκεί και πέρα, καθόμαστε και στην ουσία στοχοποιούμε την κτηνοτροφία και τη γεωργία ότι ευθύνεται για τους θρύπους στο περιβάλλον λόγω του διοξιδίου, του άνθρακα λέει και του μεθανίου που εκπέμπουν, να πούμε, τα παραγωγικά ζώα. Εγώ θα σας πω το εξής. Με τα καύσιμα ενός αεροπλάνου θα μπορούσαμε να εκτρέφουμε ζωντανά παραγωγικά ζώα σε όλο τον πλανήτη. Με τα καύσιμα μόνο ενός αεροπλάνου το οποίο πετάει για 24 ώρες θα μπορούσαμε να εκτρέφουμε τα ζωντανά που έχει αυτή τη στιγμή ο πλανήτης για 7 χρόνια. Γιατί δεν καταργούν τα κρουαζερόπλια, τα αεροπλάνα που πηγαίνουν στον Νταβός, όλη αυτή η ελίτ
στην Bilderberg, γιατί πηγαίνουν με ιδιωτικά αεροσκάφη, τα αεροσκάφη των πρωθυπουργών, και στοχοποιούμε την κτηνοτροφία και αναγκάζουμε το λαό να τρέφεται με κατσαρίδες, με σκουλίκια, με ακρίδες, με ό,τι άλλη ανοησία μπορεί να φανταστεί ο νους αυτών που αποφασίζουν για μας. Και εγώ σας ρωτώ, πιστεύει κανένας ότι αυτή η ελίτ θα αρχίσει από αύριο, θα αλλάξει τη διατροφή της? Η ελίτ, μιλάω για τους πρωθυπουργούς των χωρών, μιλάω για τους δισεκατομμυριούχους, και θα τρώνε κατσαρίδες και έντομα? Όχι, αυτά θα είναι για την πλέμπα. Θα είναι για τον απλό λαό. Αυτοί θα συνεχίσουν να τρώνε τα μοσχάρια τους, θα συνεχίσουν να τρώνε τους αστακούς και τα φιλέτα, και εμείς θα τρώμε κατσαρίδες και γεωσκόλικες. Κύριε Τζιωβανίδη, θα συμμετέχετε στις εκλογές της 25ης Ιουνίου? Κύριε Καρβονόπουλε, είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Βρισκόμαστε σε διαβουλεύσεις. Απλά κινούμαστε σε αυτές τις εκλογές με πολιτικό ρεαλισμό. Διαπιστώσαμε όλες τις προηγούμενες φορές ότι το πολιτικό σύστημα τα έχει έτσι σχεδιασμένα που ό,τι και να κάνεις, λειτουργείς εις όφελος του πρώτου κόμματος. Δηλαδή, τα ποσοστά των εξωκοινοβουλευτικών κομμάτων, έτσι. Λέμε ότι στις τελευταίες εκλογές τα ποσοστά των εξωκοινοβουλευτικών κομμάτων ήταν πάνω από 16,5%. Το 16,5% σε πόσες έδρες μεταφράζεται? Είναι πάνω από 30 έδρες. Ναι, είναι πάνω από 30 έδρες. Από τη στιγμή που υπάρχει το όριο του 3% εισόδου στη Βουλή και αυτές οι έδρες δεν πάνε στα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα όπως θα έπρεπε σε μια απλή και γνήσια αναλογική, πού πάνε αυτές οι έδρες? Πάνε στο πρώτο κόμμα. Δεν πας να ψηφίσεις. Τι γίνεται η εποχή? Πάει στο πρώτο κόμμα. Άρα θα έπρεπε να πούμε, να βρούμε φόρμουλες, να βρούμε τρόπο και να κινηθούμε στα πλαίσια του πολιτικού ρεαλισμού. Τι σημαίνει πολιτικός ρεαλισμός? Ότι θα δημιουργηθεί ένα σχήμα που θα έχει σίγουρη είσοδο στη Βουλή, ώστε η ψήφος του Έλληνα πολίτη να μην πάει χαμένη. Να μην ψηφίζοντας ο Καρβουνόπουλος Ακέλ πηγαίνει στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό ακριβώς διερευνούμε. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Σήμερα περίμενα μια απάντηση από κάποιο κόμμα το οποίο είναι στα πρόθυρα της εισόδου στη Βουλή. Φυσικά δεν εξαρτάται από εμάς, θα εξαρτηθεί από αυτούς αν συμφωνήσουν σε αυτή τη συμμαχία. Αν συμφωνήσουν, θα συμμετέχουμε. Εάν δεν συμφωνήσουν, θα παραμένουμε αμέτωχοι και θα αφήσουμε τον κόσμο μας με την προτροπή να ψηφίσει ένα από τα τρία κόμματα τα οποία είναι πρώτης εισόδου στη Βουλή. Να υποθέσω ότι είναι δύσκολο για έναν άνθρωπο σαν και εσάς που ζει στην Ορεστιάδα, δηλαδή μακριά από τα κέντρα εξουσίας, πείτε το όπως αλλιώς θέλετε, να κάνει μια πολιτική προσπάθεια, έτσι? Φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολο, απογορευτικό θα έλεγα, να προσπαθείς να κάνεις αυτά τα οποία έχει κάνει το Ακέλ όλα αυτά τα χρόνια, στην κυριολεξία από την πινέζα που κρατάει το χάρτη, από τον Εύρο. Γιατί πάντοτε το λέω, δεν είναι για μένα υποτιμητικό αυτό που ακούγεται η πινέζα. Η πινέζα είναι αυτή που κρατάει το χάρτη. Και να ευχόμαστε να μην πέσει ποτέ η πινέζα. Τότε θα καταρρεύσει όλος ο χάρτης. Λοιπόν, πραγματικά είναι πολύ δύσκολο για εμένα που δραστηριοποιούμε στην επαρχία, και είναι και περισσότερα τα έξοδα. Έτσι. Για οποιαδήποτε σοβαρή συνάντηση, εγώ θα πρέπει να πάρω το αεροπλάνο, το οποίο έχει ένα αλφα κόστος, και σας πληροφορώ ότι θα είναι μια μεγάλη συζήτηση και τα κόστη του αεροπλάνου. Έτσι. Δεν γίνεται να πληρώνω περισσότερα χρήματα για να πάω από την Αλεξανδρούπολη στην Αθήνα από ό,τι πλήρωσα για να πάω την τελευταία φορά από την, Κωνσταντινούπολη στη Ρωσία. Nice. Είναι ένα μεγάλο το πώς βγαίνουν αυτά τα κόστη των αεροπορικών εισιτηρίων και γιατί, ενώ δώσαμε τόσα εκατομμύρια εν μέσω COVID σε μία αεροπορική εταιρεία, γιατί μία έχουμε στην ουσία, ήταν ως επιδότηση για τις άγονες γραμμές. Κύριε Γιωβανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και να συνεχίσετε την προσπάθεια, γιατί όσα λέτε είναι πολύ σημαντικά. Δεν τα γνωρίζουμε. Συζητάμε γενικώς και αορίστως περί διατροφικής, πάρκες κτλ. Αλλά τα στοιχεία που μας δώσετε είναι πραγματικά ανατριχιαστικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Καρβουνόπουλε.